Γεια σας αγαπητοί φίλοι, αφού σας είπαμε χθες ότι το State Department αντέδρασε ενάντια στην απόφαση του ελεγχόμενου από την Τουρκία Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών να αναγνωρίσει εμέσως το ψευδοκράτος αφού το δέχονται ως παρατηρητή στον οργανισμό τους, ο Ρόμπερτ Μενέντες, ο κυματοθράφστης αυτός απέναντι στην νεοθωμανική επέλαση που προσπαθεί που αποπειράται ο Ταγίπ Ερντογάν, το λέει ξανά. Δεν υποχωρεί. Για να πάρει η Τουρκία F-16 Viper πρέπει να δώσει αποδείξεις ότι θα σταματήσει να απειλεί τα γειτονικά της κράτη και ιδιαίτερα τον ελληνισμό. Ελλάδα και Κύπρος. Πρέπει να γίνει κανονική και ειρηνική χώρα η Τουρκία για να πάρει F-16. Διαφορετικά, τέλος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ενώ φυσικά και ο γνωστός Chris Van Hollen, άλλος μεγάλος φιλέλλην γερουσιαστής, το είπε ξεκάθαρα, θα ασκήσει βέτο. Πρέπει οι Αμερικανοί να σκεφτούν να επιβάλλουν κυρώσεις στην κατοχική δύναμη. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση. Η δε Αμερική φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει αντιληφθεί το ρόλο της Τουρκίας, που παραμένει στο ΝΑΤΟ μόνο και μόνο για να αποσπά ωφέλη από αυτό, ενώ στην ουσία έχει συμμαχήσει με όλους τους εχθρούς της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Δύσης γενικότερα. Να είστε όλοι καλά, θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθείτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας αδέσμευτο μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους!